Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας, συμμετέχει στην Διεθνή Εκστρατεία για την Ευαισθητοποίηση του Πληθυσμού έναντι της πρώτης αιτίας θανάτου από τον καρκίνο στις γυναίκες. Δεν είναι κάτι που μας ξεχνάει και μας θυμάται μόνο τον Οκτώβρη. Απλά ο Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί πια ότι είναι ο μήνας πρόληψης. Μάλλον στην ουσία για μας είναι μήνας που χτυπάμε το καμπανάκι, ότι ήρθε η ώρα πια. Τελειώσανε διακοπές, τελείωσε το καλοκαίρι. Ας ξαναπροσέξουμε τον εαυτό μας, ας αγαπήσουμε το σώμα μας. Την Δευτέρα στις 10 το πρωί, το Κέντρο Υγείας Ανοπόλης, θέλοντας για ακόμα μία χρονιά να συμβάλλει στην κατάλληλη ενημέρωση της κοινότητας και ιδιαίτερα του γυναικείου πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 45 έως 74 ετών, θα πραγματοποιήσει δράσεις αφιερωμένες στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Εμείς έχουμε ένα τμήμα στην Ανοπόλη με την κυρία Τσαντίλα. Την Σοφία, είναι γυναικολόγος, η μία από τις δύο είναι και η κυρία Γεωργίου. Αλλά με την κυρία Τσαντίλα ασχοληθήκαμε λίγο πιο πολύ με το μαστό από πέρσι ειδικά, που ξεκινήσαμε αυτό το ιατρείο μαστού που κάνουμε, με ό,τι δυνατότητες έχουμε στο Κέντρο Υγείας. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά. Μπράβο. Έχουμε γυναίκες που έρχονται σε εμάς, γράφουμε την ψηφιακή μαστογραφία, έρχονται, μας φέρνουν τα αποτελέσματα, έχουμε ήδη κάνει την ψηλάφιση. Αν χρειαστεί κάτι, συνεχίζουμε. Εάν δεν χρειαστεί, λέμε ραντεβού πάλι του χρόνου. Αυτές τις γυναίκες καλούμε και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε μια μικρή γιορτή, θα το λέγα εγώ, υπενθύμησης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 2,3 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού, προκαλώντας 670.000 θανάτους παγκοσμίως το 2022. Περίπου το 99% των περιπτώσεων καρκίνου μαστού εμφανίζεται σε γυναίκες και το 0,5,1% σε άνδρες. Δεν είναι μόνο το τσεκ, δηλαδή δεν είναι μόνο η ψηφιακή μαστογραφία, ο υπέρηχος, η ψηλάφιση, η επίσκεψη στο γιατρό. Εμείς οι γυναίκες, αλλά δυστυχώς. Στο 100% των κρουσμάτων που βρίσκουμε, των περιστατικών που βρίσκουμε, το 0,5 με 1 αφορά και άντρες, τώρα πια. Το 99% λοιπόν το 100% που αφορά εμάς τις γυναίκες, θα έπρεπε όλο το χρόνο, κάθε μήνα, ξεχωρίζουμε βέβαια τις γυναίκες που είναι σε κανονική αναπαραγωγική ηλικία από τις εμμηνοπαυσιακές που λέμε εμείς οι μέες και οι γυναικολόγοι. Πρέπει μία φορά το μήνα να κάνουμε αυτοεξέταση. Αυτό είναι που θα μας χτυπήσει και λίγο το καμπανάκι να πάμε πιο γρήγορα στο γιατρό. Η ψηφιακή μαστογραφία έρχεται σαν επισφράγισμα. Σωστά. Το αν είμαστε καλά ή όχι. Οι προληπτικές εξετάσεις έχουν οδηγήσει πολλές φορές στην έγκυρη διάγνωση και στην άμεση αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές.